Τρεις μήνες μετά την ανακατάληψη του Τικρίτ από τον Ιρακινό στρατό, άρχισαν να επιστρέφουν στην πόλη εκατοντάδες οικογένειες που είχαν εκδιωχθεί από τους τζιχαντιστές. Κυβερνητικά οχήματα μαζεύουν τους πρόσφυγες από τους πρόχειρους καταβλισμούς που είχαν στήσει κοντά στη Σαμάρα και το Κιρκούκ. Υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια από το Δήμο του Τικρίτ ώστε να επιστρέψουν βασικές υπηρεσίες, όπως η περίθαλψη, η παροχή νερού και ηλεκτρικού και οι διοικητικές υπηρεσίες, αλλά και παρουσία των υπηρεσιών ασφαλείας για την προστασία της πόλης και των οικογενειών που επιστρέφουν. Τον Απρίλιο, ο Ιρακινός στρατός κατάφερε να απελευθερώσει το Τικρίτ από τους μαχητές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος με τη συμβολή σιητών μαχητών και των αεροεπιδρομών του Διεθνούς Συνασπισμού. Νοτιότερα, στο Ραμάντι, οι Ιρακινοί στρατιώτες και σιήτες μαχητές συνεχίζουν να μάχονται τους τζιχαντιστές που ελέγχουν την πόλη από τον περασμένο μήνα.